Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Έχουμε στη γραμμή τον διοικητικό υπεύθυνο βεβαίως της ομάδας, τον Έφορο, τον κύριο Γρηγόρη Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Είστε καλά? Ναι, είμαστε καλύτερα. Ανυπομονείτε να ξεκινήσει η σεζόν για την ομάδα και ναι, τα παιχνίδια? Πραγματικά ανυπομονούμε. Είμαστε εδώ και 2,5 μήνες χωρίς θέαμα, χωρίς handball. Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τη 19η του μηνός Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουμε τον πρώτο αγώνα εκτός έδρας βέβαια με την ΑΕΚ. Ανυπομονείτε δηλαδή, δεν έχετε κορεστεί τόσα χρόνια, τόσες επιτυχίες. Τι στόχο βάζετε καινούργιο τώρα? Ο στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι διαρκής. Δεν κάνουμε πίσω, ίσα που πρέπει να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, πρέπει να κρατήσουμε την ομάδα σε υψηλά αγωνιστικό επίπεδο. Πρέπει να πούμε από όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στο handball, ο ΠΑΟΚ είναι η κορυφαία ομάδα. Ως εκ τούτου η όρεξη μας άνοιξε και δεν θέλουμε να σταματήσουμε να διεκδικούμε τίτλους και διακρίσεις στην Ελλάδα βεβαίως, και αν όλα πάνε καλά, γιατί όχι και στο εξωτερικό. Όχι. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τμήμα του handball σε υψηλά επίπεδα. Το σκεπτικό σας για τα εισιτήρια διαρκείας και αυτή την τιμή που σαφώς είναι πολύ χαμηλή, στα 15 ευρώ, ποιο είναι ακριβώς? Κύριε Τζορμπατζόγλου, αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει ο τόπος μας. Ο ΠΑΟΚ είναι ο φίλος, ένα λαϊκό άθλημα. Καταλαβαίνουμε ότι, για σκεφτείτε, ένας φίλος ο οποίος θα πρέπει να προμηθευτεί εισιτήριο από την ΠΑΕ, εισιτήριο από την ΔΙΑΕ, από το Βόλι, από το Χάντβολ, τι να ζητήσουν πια από αυτόν τον άνθρωπο? Ναι. Εμείς με τη σειρά μας κάναμε το πραγματικά καλύτερο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μας δώσει έστω αυτά τα 15 ευρώ. Τα θεωρούμε και πάλι πολλά. Θεωρούμε ότι δεν μπορούσε να το κάνουμε και πιο πρώτο ακόμα. Έτσι, με αυτή την κίνηση μας απλώνουμε σε όλο τον φύλαθρο κόσμο, τον παοξίδικο φύλαθρο και όχι μόνο, να αγκαλιάσει το τμήμα αυτό με αυτή την ελάχιστη τιμή που μπορέσαμε να διαθέσουμε. Τι να πω, νομίζω ότι πρέπει αυτός ο κόσμος να μας στηρίξει όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε και φέτος θα κάνει το καθήκον του, θα προμηθευτεί αυτά τα εισιτήρια για να μπορέσουμε, γιατί φέτος οι ανάγκες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, να μας στηρίξει. Έχουμε πραγματικά ανάγκη από αυτά τα 15 ευρώ και όχι μόνο, κύριε Τζορμπαζόγλου. Έκκληση και παράκληση. Στηρίξτε μας να βγάλουμε ακόμα μια δύσκολη χρονιά, ευελπιστώντας ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ναι. Τον Ηλία να ρωτήσω. Ηλία, πόσα μάτς συνολικά εντός έδρας μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ, το ανώτερο όριο σε πρωτάθλημα κύπελο? Βάζουμε play-off λοιπόν, μέσα. 11 ναι. Είναι για το πρωτάθλημα, 4 για το δεύτερο γύρο το play-off. Ναι. Άμεσα 15, ένα είναι ο τελικός, πάμε στα 16 και για μέχρι το τελικό ήδη. Και μετά υπάρχει και το κύπελο που εκεί είναι θέμα κλήρωσης. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για λιγότερο από ένα ευρώ ναι. σε κάθε αγώνα. Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει προφανώς. Εισιτήριο διαρκείας όπου μπορεί η τιμή του εισιτηρίου μεμονωμένα να βγαίνει λιγότερο από ένα ευρώ. Είναι εντυπωσιακό. Κύριε Πετρίδη, και δεν είναι μόνο αυτό. Να πω κάτι επιπλέον. Ότι χορηγός εισιτήρια διαρκείας είναι το Bar Sarothron, Σαλαδάδικα. Πολύ σημαντική προσφορά. Όπου ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας θα έχει και έκπτωση 20% με την επίδειξη της κάρτας και στο Bar Sarothron. Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, στόχο βάζετε? Να πούμε ότι θέλετε να δώσετε, ξέρω εγώ, 300, 500 ή παραπάνω στη διαρκεία. Ο στόχος μας, κύριε Τζορμπαζόγλου, είναι τα 1000. Τα 1000? Να μαζέψουμε, λέει, 15.000 ευρώ, θα είναι πραγματικά μια τεράστια βοήθεια. Δεν είναι μεγάλος, πιστέψτε με. Όχι, σκέφτομαι τη χωρητικότητα του γηπέδου. Δηλαδή, αν θα έχετε μόνιμα ή εν δυνάμει 1000 θεατές σε κάθε μάτς, άντε να πω 800-600, μιλάμε και για φοβερή έδρα μετά. Α, βέβαια, ναι. Το βλέπω και έτσι εγώ. Εντάξει, ναι. Το γήπεδο εκεί που έχουμε έδρα στη Μήτρα παίρνει μέσα 1250 άτομα. Ναι. Οπότε όταν εμείς έχουμε, εγώ θα σας πω τα μισά. Τα μισά, ναι. Τα μισά. Θα σας πω και πιο κάτω ακόμα. Θα σας πω εγώ 500. Βεβαίως είναι μια φοβερή έδρα μετά, έτσι.
Μια φοβερή έδρα. Και ξέρουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει για αυτή την ομάδα που είναι τόσο δεμένη με τον κόσμο να έχει τέτοια παρουσία σε κάθε παιχνίδι. Το χειροκρότημα και η αμοιβή των παιχτών είναι αυτή που τους εμπνέει. Βέβαια πρέπει να σου πω και ο κ. Βαζόγλου ότι δεν άλλαξε το ρόστερ του ομάδος. Ναι, βεβαίως. Παρέμεινε το ίδιο και προσθέσαμε και δύο ακόμα πολύ καλούς παίχτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αγωνία το αν θα δέσει η ομάδα και πόσο γρήγορα θα δέσει. Ναι. Σταματήσαμε, κάναμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με το ίδιο κέφι, με την ίδια διάθεση για να κάνουμε και να διατηρήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, τα κεκτημένα. Εμείς θέλουμε, ο κόσμος το θέλει, όλοι μαζί λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από σήμερα αγοράζοντας ένα εισιτήριο διαρκείας, αυτή τη χαμηλή τιμή που προείπαμε, για να ενισχύσουμε ότι να φέρουμε και την επόμενη χρονιά ό,τι κάνουμε φέτος, δηλαδή να φέρουμε double στο βόλεϊ, double στο γυναικείο το ποδόσφαιρο και double στο handball και βεβαίως double και στο γυναικείο. Σε όλα τα τμήματα και στο μπάσκετ το γυναικείο και να φέρουμε μεγάλες επιτυχίες στα τμήματα, τα οποία κάνουμε με πολύ κόπο, με πολλή αγωνία, να τα κρατάμε την κορυφή, να κάνουμε ερασιτεχνικό αθλητισμό, να προβάλλουμε σε από εκεί τα τμήματα του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ιστορία, είναι αγάπη, είναι αυτό που μας ενώνει καθημερινά. Το τονίζετε, κύριε Πετρίδη, και να σε ρωτήσουμε τώρα από το καλοκαίρι, αυτή η φάση προετοιμασίας δηλαδή τελειώνει. Πιο δύσκολη η φετινή χρονιά, οικονομικά. Οικονομικά θα είναι πιο δύσκολη, ναι. Για όλο τον ΠΑΟΚ, για όλο το σύλλογο, για όλα τα τμήματα. Ναι. Πάτε δηλαδή με λιγότερα μέσα, με λιγότερα έσοδα και χρήματα να πετύχετε τις ίδιες επιτυχίες σε ακόμα μεγαλύτερες. Αυτό είναι το στοίχημα. Ακριβώς. Το στοίχημα μας είναι με λιγότερα έσοδα να κρατήσουμε τους περισσότερους τίτλους. Μάλιστα. Στους κόλπους του handball μεταξύ παραγόντων δέχονται όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, ότι ξεκινάει ως φαβορί για τον τίτλο. Αν μιλάτε για, για το χαντμπολικό ναι. Ναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχε απώλειες, πριν ενός του τερματοφύλακα. Ναι. Ενώ όλες οι άλλες ομάδες κάνανε αρκετές αλλαγές, δεν ενισχύθηκαν ιδιαίτερα. Και είναι, ξέρετε, όταν έρχονται πολλοί παίχτες, είναι και δύσκολο να δέσει αυτό το... Ναι, θέλει χρόνο, αν δέσει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως είναι καλό να ενισχύονται οι ομάδες. Είναι σημαντικό, το ενισχύθηκε ο Φίλιππος Βέριας. Ναι. Ένα σωματείο ιστορικό και με ιδιαίτερες διαχρήσεις στο handball. Αλλά πέραν τούτου δεν έγινε κάτι το οποίο θα μας φοβήσει εμάς. Εγώ επαναλαμβάνω, ας υπάρχουν καλές ομάδες για να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε απαραίτητα όλο νίκες, ας δεχτούμε και μία ήττα, έτσι δεν είναι. Ναι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τερματίσαμε από δεύτερη, 4 βαθμούς από τον πρωτοπόρο και κατορθώσαμε και τα ανατρέψαμε όλα αυτά. Βέβαια. Αυτό είναι η ομοιογένεια του ΠΑΟΚ, η αγάπη και η φανέλα. Πώς να το κάνουμε, είσαι ΠΑΟΚ. Κύριε Πετρίδη, καλή επιτυχία στη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Καλή επιτυχία σε όλη την προετοιμασία και στην χρονιά να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.